Νέα όπλα επιστρατεύουν οι γιατροί στη μάχη κατά του καρκίνου, με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Το δρόμο δείχνει το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοιατρικής του ΙΤΕ, όπου οι επιστήμονες με τη βοήθεια έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς στον τομέα της πρόγνωσης αλλά και της διάγνωσης, μέσω δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Από τη στιγμή που θα πάρουμε μία εικόνα και θα εκπαιδεύσουμε το μοντέλο, μετά μπορούμε να δώσουμε την εικόνα ενός νέου ασθενή, το οποίο δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η πρόγνωση και ποια θα είναι η εξέλιξη μιας περιοχής η οποία είναι ύποπτη. Και το ίδιο το μοντέλο μπορεί να μας δώσει στοιχεία για αυτήν την περιοχή. Η τεχνητή νοημοσύνη αφορά έξυπνα συστήματα, πληροφοριακά συστήματα, τα οποία μαθαίνουν χρησιμοποιώντας πολλά δεδομένα, μεγάλα δεδομένα όπως τα λέμε στην επιστήμη μας, και χρησιμοποιούν, μαθαίνουν λοιπόν από αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση προς όφελος τόσο των ασθενών, των γιατρών. Αλλά και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πυρετώδεις είναι οι εργασίες για κλινικές μελέτες που θα ανοίξουν το δρόμο σε νέες θεραπείες και θα μπουν δυναμικά στα νοσηλευτικά ιδρύματα στην υπηρεσία των ασθενών. Όπως άλλως και στην Κρήτη έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε όλες τις νεότερες θεραπείες οι οποίες είναι διαθέσιμες και οι οποίες θεραπείες αυτές έχουν εγκριθεί βεβαίως μετά από ένα σύστημα κλινικών δοκιμών και έχουν ήδη μπει σε κλινική εφαρμογή. Οι θεραπείες αυτές αφορούν τόσο τις στοχευμένες θεραπείες όσο και τις ανοσοθεραπείες. Με τις νέες θεραπείες και τα νεότερα φάρμακα στη φαρέτρα της, αλλά και την έρευνα, η επιστημονική κοινότητα ελπίζει σε μια νέα εποχή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου. Συγκεκριμένα, στο ορυκτό καρκίνο, προσπαθούμε την ασθοθεραπεία που δεν εφαρμόζεται μέχρι στιγμής να κάνουμε κάποια πειράματα για να ενισχύσουμε την θεραπεία και την αποτελεσματικότητα της ασθοθεραπείας στο ορυκτό καρκίνο. Η ανάγκη για ενημέρωση και διάδοση της καινούργιας επιστημονικής γνώσης είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί. Η πρόληψη, όπως πάντα, θα αποτελεί στοιχείο κλειδί. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα για τον ασθενή, όπως τονίστηκε στο Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας που οργάνωσε η Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Παγνή στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή επιστημόνων, διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά.